Προχωρεί και με δυσκολίες αλλά και με πολλές προοπτικές. Είναι ένας διάλογος που στόχο έχει την επίτευξη λύσης του Κυπριακού. Και είναι πολύ σημαντικό και πολύ ενθαρρυντικό αυτό που σήμερα και ο κύριος Άιντεν είπε δημοσίως, ότι και οι δυο πλευρές θεωρούν ότι το κινητικό κεκτημένο, το ΑΚΙ, οι ευρωπαϊκές αρχές και αξίες θα πρέπει να διέπουν ολόκληρο το νησί. Και το γεγονός ότι εντατικοποιείται και αναβαθμίζεται, όπως λέχθηκε, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αναβαθμίζεται τελικά ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί αυτό είναι κάτι που ακούμε από τη δική μας πλευρά. Υπήρξε στα κατεχόμενα μία δήλωση του κυρίου Ακιντζή που δεν έκανε λόγο για αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι αυτό που είπε ο κύριος Ακιντζή, κύριε Αλεξανδρίνο. Ο κύριος Ακιντζή είπε το αυτονόητο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντικαθιστά, δεν υποκαθιστά την ομπρέλα κάτω από τις οποίες γίνονται συνομιλίες, δηλαδή τα Ηνωμένα Έθνη. Ναι, αλλά δεν μίλησε για αναβάθμιση, δεν χρησιμοποίησε τον αναβάθμιση. Την αναβάθμιση και την αντικατοικοποίηση νομίζω μπορεί να την δείτε και να την διαβάσετε καθαρά και από την δήλωση του κ. Άιντεν στην παρουσία των δύο ηγετών. Και τις επόμενες ημέρες, όταν με το καλό ο πρόεδρος της Κομισιόν, ο κ. Γιούγκερ, θα είναι στην Κύπρο, νομίζω ότι και ο κ. Άιντεν το προανήγγειλε, θα δούμε αυτή την αναβάθμιση και την εντατικοποίηση των προσπαθειών και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η λύση του Κυπριακού να συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο. Έχουμε να αναμένουμε κάποιες ανακοινώσεις από τον κύριο Γιούγκερ, κύριε Παπαδόπουλε. Έχετε κάτι συγκεκριμένο υπόψη σας? Να περιμένουμε λίγο, να αναμένουμε την άφηξη του κύριου Γιούγκερ, να έχουμε λίγη υπομονή και εδώ είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Για να γίνουμε λίγο πρακτικοί, μιλώντας για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων, θα επικαλεστώ και πάλι τις πληροφορίες του συναδέλφου που είπε πριν ότι οι ευρωπαϊκές αρχές θα διαπερνούν οριζόντια όλα τα κεφάλαια του Κυπριακού. Κάτι που, αν γίνει, δεν θα επιτρέψει τις μόνιμες παρεκκλήσεις από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα, τι θα συμβεί, κύριε Παπαδόπουλε? Θα έχουμε έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρόν στις διαπραγματεύσεις που θα παρεμβαίνει όπου καταλαβαίνει, νιώθει, πιστεύει ότι έχουμε ξεφύγει από το κεκτημένο? Κοιτάξτε, να σας πω, κύριε Αλεξανδρίνου, είναι πολύ θαρρυντικό το γεγονός. Νομίζω, εάν συγκρίνουμε με άλλες περιοδούς διαπραγματεύσεων και ειδικότερα αν πάμε λίγο πίσω στην εποχή του κύριου Αρόγλου, θα δούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δύσκολα γινόταν αποδεκτή από τον κύριο Αρόγλου. Άρα, τώρα έχουμε ένα ηγέτη στην άλλη πλευρά που αποδέχεται τον ρόλο, αποδέχεται το γεγονός ότι η Κύπρος είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι το κοινοτικό κεκτημένο είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλους τους κατοίκους αυτού του νησιού, όχι μόνο τους Ελληνοκύπριους αλλά και τους Τουρκοκύπριους. Και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θα διαμορφωθεί, θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε εικόνα, ακόμα τι ρόλο ακριβώς θα διαδραματίσει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι είναι κέρδος για την πλευρά μας σε εξέλιξη. Αυτό είναι κατανοητό. Να αναμένουμε λίγο, κύριε Αλεξανδρίνου. Δεν μπορώ να πω πολύ περισσότερα πράγματα. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι εδώ για να διασφαλίσει, δίπλα στις συνομιλίες, κοντά στις συνομιλίες, για να διασφαλίσει ότι το ό,τι συμφωνείται είναι συμβατό και με το κοινοτικό κεκτημένο. Γιατί παρεκκλήσεις πραγματικά φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμιά διάθεση από ευρωπαϊκής πλευράς να γίνουν αποδεκτές σε σχέση με οποιαδήποτε χώρα, όχι μόνο την Κύπρο. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Παπαδόπουλε. Έχει προβεί σε μία δήλωση σήμερα ο πρόεδρος Αναστασιάδης, αν θέλετε να σας τη διαβάσω, που έχει κάνει αναφορά σε ενδεχόμενη μόλυνση ή αλλίωση της πληθυσμιακής αναλογίας, διαβάζω αυτολεξή, ώστε να ανατραπούν οι πλειοψηφίες που θα πρέπει να υπάρχουν στην κοινοτική βάση. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο αυτή την τοποθέτηση του Προέδρου, σε τι αναφέρεται, στην εφαρμογή του δικαιώματος εγκατάστασης και την άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων? Κάθε άλλο, στην ίδια δήλωση, κυρία Αλεξανδρίου, να διαβάσετε παραπάνω. Ναι, είπα να μην τη διαβάσω όλη, απλά για να καταλάβετε. Ακριβώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκαθαρίζει ότι μπορεί να είναι συμβατή η λύση της ζωνικής και κοινοτικής ομοσπονδίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ναι. Δηλαδή μπορεί να διασφαλίζεται η πολιτική ισότητα ή στις μονάδες, στις συνιστώσεις πολιτείες, στις ζώνες όπου τον έλεγχο θα έχουν οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι, η Ελληνοκυπριακή ή η Τουρκοκυπριακή κοινότητα, χωρίς, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αφαιρούνται
τα δικαιώματα των πολιτών, οι τέσσερις βασικές ελευθερίες. Αυτό που εννοεί στην ουσία, κυρία Αλεξανδρινού, τι είναι, η αποσύνδεση του δικαιώματος εγκατάστασης από την άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων. Καθόλου. Είναι η διασφάλιση της άσκησης των αρμοδιοτήτων, των εξουσιών, αν θέλετε, των δύο κοινοτήτων στις ζώνες, στις μονάδες, στις συνιστώσεις πολιτείες που θα ασκούν. Δηλαδή να μην υπάρχει μια αλλίωση αυτής της δικοινοτικότητας. Αυτό και μόνο λέει, και πάντα χωρίς να αφαιρούνται βασικά δικαιώματα, οι τέσσερις βασικές ελευθερίες και όλα τα άλλα δικαιώματα των Κυπρίων πολιτών. Σας ευχαριστώ.